στις 3 η ώρα χτυπάει η πόρτα, ήμουνα με την αδερφή μου. Ανοίγει η αδερφή μου και μπαίνει μέσα ο Πεταλάς με δύο σατζίδες. Ο Πεταλάς είναι ένας ταγματάρχης εκεί του ΕΑΤ. Και ξυπνάω, είχα πει κιόλας λίγο. Και βλέπω με τον πιστόλι από πάνω, στο κρεβάτι. Την ημέρα των γενεθλίων μου. Άγρια νύχτα. Από τις πιο άγριες νύχτες της ζωής μου. Και από εκεί άρχισαν τα άγρια βασανιστήρια. Επί ώρες, επί μέρες, επί νύχτες, επί μήνες. Κοιτάω επάνω, μπροστά του είχε μια πινακίδα που έλεγε, ας πούμε, «Ταγματάρχης Χατζηδήσης Διοικητής». Μου λέει, «Εσύ ο Διονυσάκης». Του λέω, «Εγώ είμαι». Καλά μου λέει. Και εκείνη την ώρα με αρπάζουν δυο, σηκωτώ, ας πούμε, και με βγάζουν στο διάδρομο. Εκεί κατέβηκε και ένας παπάς, ντυμένος με ράσο, από μια σκάλα. Και άρχισε να πέφτει. Σε βασάνιζε για να σε σπάσει σαν άνθρωπο, όχι γιατί θέλει κάτι να μάθει. Σου λέει, «Κύριε, κατά, εγώ θα σε βασανίσω. Θα σε φτάσω στο αμήν, να πάψει να είσαι, δηλαδή με τη βία θα σε κάνω να γίνεις φιλοχουντικός». Εμένα με έβαλε ο Χατζηδήσης σε μια φωτογραφία του Παπαδόπουλου εκεί πέρα και έκανα την προσευχή μου. Γονατιστός και σταυροκοπήθηκα για να γίνω καλό Ελληνόπουλο και τα γνωστά, ας πούμε. Ότι από εδώ μέσα θα βγεις ή τρελός ή καλό Ελληνόπουλο. Εγώ επιχείρησα να φτιάξω ένα σκάκι το οποίο και έφτιαξα από τις κόλλες που μας δίνουν για να γράψουμε καταθέσεις. Και από το ψωμί δύο ημερών το κράτησα και μαζί με νερό έφτιαξα τα πιόνια. Με ζυμάρι. Και σε μια έφοδο που κάνανε, με συνέλαβαν την ώρα που έπαιζα μόνος μου την παρτίδα στο σκάκι. Πρέπει να σου πω ότι υπέστην τα χειρότερα βασανιστήρια από όλο τον καιρό που έμεινε στη στρατιωτική αστυνομία. Όταν πήγαινες να κουμπίσεις στον τοίχο, και δεν μιλάω για την ανάκριση στα γραφεία, τις ώρες που θεωρητικά δεν σε ανακρίνανε, αν πήγαινες να κουμπίσεις στον τοίχο, σε άρχισε ο σκοπός με τον κλόπ. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος μπορεί να κοιμηθεί όρθιος. Με ανοιχτά τα μάτια, σαν να είναι ξύπνιος. Και ξύπνησα ύστερα από 5-6 ώρες, υποθέτω, γιατί ήταν νύχτα και όταν ξύπνησα, είδα ότι ήταν πρωί. Αλλά ήμουν όρθιος. Όσοι δεν είχαν συλληφθεί, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους κρατούμενους. Όλες οι προσπάθειες έμειναν άκαρπες. Πηγαίναμε να ζητήσουμε βοήθεια για τους φυλακισμένους στην ΕΣΤΑ και πήγαμε και στη Μονή Πετράκη να ζητήσουμε βοήθεια, λοιπόν, να κάνουν μια παρέμβαση ώστε οι φυλακισμένοι να μην βασανίζονται, εν πάση περιπτώσει, ούτε καν να απελευθερωθούν, ούτε καν να τους αναγνωριστεί το δίκαιο τους. Και μόνο που δεν μας πέταξαν έξω. Και μετά λέει, η Εκκλησία πλησιάζει την νεολαία. Στο Σύνταγμα πιστεύω μας να γίνει, ναι, στο Σύνταγμα για ενότητα Γαλλίλη. Στον πύργο των Αθηνών, η ελληνική βιομηχανία υποδημάτων Pancom παρέθεσε γεύμα προς εκπροσώπους των μέσων ενημερώσεως επ' ευκαιρία της παρουσιάσεως για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά του νέου μοντέλου της για όλη την οικογένεια του Αστροσόλ που εξάγεται σε διάφορες χώρες. Τα κομψά μανεκέ επέδειξαν μαζί με τα μοντέλα Αστροσόλ και το νέο τρόπο βαδίσματος. Όταν πήγαινα στο καφενείο με τις πατηρίτσες, άδειαζα το καφενείο από τους παλιούς μου φίλους και γείτονες, παιδικοί φίλοι, ας πούμε, και συντρόφους. Μια, δυο, τρεις. Και τότε μου λέει ο μπάρμπας μου ότι μην ξανάρθεις στο καφενείο, γιατί αδειάζει το καφενείο όταν έρχεσαι, ας πούμε. Κι αν πω από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει, οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Θα σε συγχαίρουμε, θα σε ευχαριστούμε, εξ όλοι οι Έλληνες, θάλασσα, ουρανό και γη, είμαστε μαζί σας. Είστε μαζί μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς σας αγαπούμε. Το πόσο εσείς μας αγαπάτε, με τα έργα, πρώτον,
θα το δείξετε την επομένη Κυριακή, εάν θα πείτε τι. Μέσα στ' Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Τραγούδι αγάπη σαν τύχη γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή και 21 του Απρίλη. Μες στις καρδιές, σαν τη ζεστή, του Απριλιού λιακάδα και κουρσταστή, για μας κλειστή, θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα, θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα.